Καλημέρα σας. Λέγομαι Μιχάλης Γκετζούλης. Είμαι καθηγητής καρδιολογίας και συγγενών καρδιοπαθειών στο Royal Brompton Hospital στο Λονδίνο της Αγγλίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα το Live Media για την ευκαιρία που μου δίνει να επικοινωνήσω μαζί σας. Ο λόγος που επικοινωνώ μαζί σας είναι γιατί η πανδημία του COVID-19 που επηρεάζει τους πάντες είναι κάτι που μας ανησυχεί όλους και ειδικά ασθενείς με καρδιοπάθειες και ειδικά ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες. Το πρώτο μήνυμα που είναι θετικό, να πούμε ότι οι περισσότεροι ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες είναι σχετικά χαμηλού κινδύνου, ακόμη και αν εκτεθούν στον ιό. Επίσης, οι ασθενείς μας είναι σχετικά νεαρότερη σε ηλικία, που είναι και αυτό ένα σχετικό πλεονέκτημα, γιατί έχουμε στοιχεία από την Κίνα και την Ιταλία που μας δείχνουν ότι οι ηλικιωμένοι πολίτες και ασθενείς είναι υψηλού κινδύνου. Είναι ένας πολύ επιθετικός ιός, μεταδοτικός, μέσω της αναπνοής και κοντινής επαφής με ανθρώπους οι οποίοι είναι φορείς ή νοσούν. Τα συμπτώματα της νόσου είναι επίμονος καινούριος βήχας και πυρετός και κάποια πόνος και αλλαγή στη γλώσσα και στη γεύση. Η θεραπεία προς το παρόν είναι υποστηρικτική. Δεν υπάρχει φαρμακευτική αγωγή και δεν υπάρχουν εμβόλια ακόμη, παρόλο που γίνονται μελέτες σε όλο τον κόσμο και αισιοδοξώ ότι θα έχουμε θεραπείες αποτελεσματικές στους επόμενους μήνες. Η στάση της ελληνικής κυβέρνησης, πολύ σωστή, να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου και πρέπει να τηρηθεί αυτό αυστηρά, γιατί προφυλάσσει και εμάς τους ίδιους, αλλά προφυλάσσει και την ραγδαία εξάπλωση της νόσου και συνεπώς αδυναμία των εθνικών συστημάτων υγείας να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που χρειάζονται εντατική θεραπεία, που είναι ένα σχετικά μικρό ποσοστό. Συνεπώς, οι ασθενείς με τις κοινές καρδιοπάθειες πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση, όπως έχει συσταθεί. Να μείνουν σε επαφή με τους θεράποντες γιατρούς και καρδιολόγους. Πάντα από κάθε κρίση, κανείς πρέπει να βλέπει πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και τα θετικά. Νομίζω είναι ευκαιρία για όλους μας να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον εαυτό μας. Ένας από τους άλλους παράγοντες κινδύνου για την νόσο αυτή, την επιθετική ίωση, είναι ο σαγαρώδης διαβήτης, η υπέρταση και η παχυσαρκία. Η δικιά μου σύσταση προς τους ασθενείς και προς όλους εμάς είναι να μέσα σε αυτές τις περιοριστικές συνθήκες και την αβεβαιότητα που ζούμε σήμερα, να κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας, να βελτιώσουμε τη δίαιτά μας, να βελτιώσουμε το βάρος και το πολύ σημαντικό, να συνεχίσουμε να είμαστε φυσικά ενεργοί, ακόμη και στον περιορισμένο χώρο που μας είναι διαθέσιμος. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και εμβόλια σε κάποια φάση να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία. Και ίσως αν έχουμε κάποια καινούργια στοιχεία όσον αφορά τη νόσο και τη θεραπεία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες να έχω πάλι τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί σας με την αλλαγή του Live Media. Σας ευχαριστώ.